Είμαστε στη σελίδα 1022 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη δεύτερη κεφάλαιον 4 και εδάφιο 13 συνέχεια το μάθημά μας Δέλτα 13 από τη σελίδα 1022 Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον επίστευσα δυο ελάλησα και εμείς πιστεύομεν διό και λαλούμεν. εξεύροντες ότι αναστήσα τον Κύριο Ιησούν θέλει αναστήσεις κι εμάς δια του Ιησού και παραστήσει με θυμόν διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάρις πλεονάσασα δια την ευχαριστία των πλειοτέρων να περισσεύσει εις την δόξα του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος θύρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται σε εμάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιων βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα μη βλεπόμενα αιώνια. Διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, Έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικίαν αχειροπήρητον αιώνιον εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο νημών το ουράνιον. Αν και ενδυθέντες αυτό δε θέλουμε να βρεθεί γυμνή. Διότι όσοι ήμεθα εν τούτο το σκηνόματι στενάζομεν υπό το βάρος αυτού επειδή θέλουμε νουχή να εκδυθόμεν αλλά να επενδυθόμεν Διανακαταποθεί το υπό τη ζωή. Εκείνο δεό τη έπλασεν ημάς, δι' αυτό τούτο, είναι ο Θεό ω τη σκέδο και ενσημά στον αραβόνα του πνεύματο. Έχοντες λοιπόν θάρρο πάντοτε και εξεύροντε ότι ενώσο ενδυμούμεν εν το σώματι τη από του κυρίου, διότι περιπατούμεν διαπίστεω ουχίδια τη όψεω, θαρούμεν δε και επιθυμούμεν μάλλον να από του σώματο και να ενδυμίσουμε προ τον κύριο Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντε είτε αποδημούντε, να είμαι θα ευάρεστη σε διότι πρέπει πάντε να εμφανιστώμεν έμπροστα του βήματο του Χριστού, δια να ανταμυφθεί έκαστο κατά τα πεπραγμένα δια του σώματο, καθά έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών. Εξεύροντε λοιπόν τον φόβο του κυρίου, του μεν ανθρώπου καταπίθομεν, ει τον Θεό δε είμαι θα φανερή, ελπίζω δε ότι και στι συνειδήσει σα είμαι θα φανερή διότι δεν συνιστώμεν πάλιν εαυτούς σε εσά, αλλά σα δίνουμε ένα αφορμή καυχήματο υπερημών για να έχετε λόγων προ του καυχομένου με το πρόσωπο και όχι με την καρδία. Διότι είτε έξω εαυτόν είμεθα δια τον Θεό είμεθα, είτε έμφρονε είμεθα δια σα είμεθα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν περιέγραψε ότι η να σκεύη στο σκήνομα αυτό, στο σώμα αυτό, το φθυρώμενο, το σώμα το γήινο, το πλασμένο από τον Θεό με χώμα, από χώμα, μέσα λοιπόν σε αυτό τα οστράκινα σκεύη, κρύβεται, ο Θεός μας έχει χαρίσει, ένα θησαυρό. Καθώς λέγει η Γραφή, δεν εξέβρετε ότι είστε ναός του Θεού, διότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Είμαστε λοιπόν ναός του Θεού και κατοικεί ο Τριαδικός Θεός. Κατοικεί ο Πατέρας, κατοικεί ο Υιός και κατοικεί για το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, παρόλο που κατοικεί η δόξα του Θεού μέσα σε αυτό το σώμα, μέσα στη ζωή αυτή δεν είμαστε ενδοξοί, αντιθέτως λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά πάντα θλιβόμενοι. Κατά πάντα απορούμενη, σε απελπισία δηλαδή, κατά πάντα διωκόμενοι γιατί είναι γραμμένο ότι όσοι ζουν ευσεβώς θα διωχθούν, κατά πάντα καταβαλόμενη με πτώσεις, αλλά μέσα από αυτές τις ταλαιπωρίες πάντοτε δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας, γιατί, γιατί φέρομεν την έκρωση του Χριστού στη ζωή μας για να φανερωθεί και εν το σώμα τιμών η δύναμη και η ζωή του Χριστού. Κατοικεί λοιπόν μέσα μας στα οστράκινα να ο θησαυρός, ο αιώνιος, ο παντοδύναμος Θεός, ο Ιησούς Χριστός μέσα στον οποίον έχει προσδιοριστεί να κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος, και μέσα από αυτό το σώμα που κατοικεί η δόξα του Θεού μέσα από αυτό το σώμα δοξάζεται η ζωή του Χριστού όταν φαίνεται η νέκρωση του Χριστού στη ζωή μας δηλαδή νεκρή για την αμαρτία νεκρή για τον κόσμο αλλά ζωντανή για τον Χριστό και έτσι Έχοντα το ίδιο πνεύμα της Γραφής που λέγει «επίστευσα δια τούτο και ελάλησα», αυτό το συγκεκριμένο πνεύμα της Γραφής, ότι κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, ομολογούμε Ιησού Χριστόν και τούτον Εσταυρωμένο, μόνο και μόνο επειδή έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστόν και μάλιστα μία συγκεκριμένη πίστη ότι θα έλθει ο καιρός που ο Θεός θα μας αναστήσει δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Γι' αυτό η πίστη που έχουμε μέσα έχει δύναμη. Γιατί μέσα στις ταλεπορίες της χριστιανικής ζωής δεν πάβουμε να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό γιατί αν παύσουμε με να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό θα γλιτώσουμε από τις ταλεπορίες του κόσμου αλλά δεν θα ισχύει σε εμάς η υπόσχεση του Θεού περί Ανάστασης και αιώνιας ζωής. Και έτσι ο Χριστιανός κρίνει, συγκρίνει, σκέφτεται και λέει από τη μια μεριά η χριστιανική ζωή με δοκιμασίες, με πειρασμούς, με ταλαιπωρίες αλλά και με σταυρό ακόμη αξίζει τον κόπο και να τη ζούμε και να την ομολογούμε και να την κηρύττουμε μόνο και μόνο επειδή ο Θεός μας έδωσε υπόσχεση ότι θα μας αναστήσει και θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Και βέβαια αυτή η υπόσχεση δεν είναι απλό πράγμα. Αιώνια ζωή, αιώνια ζωή, αιώνια ζωή, όμοιοι με τον Θεό, βασιλείς και ιερείς του του στη χιλιετή βασιλεία και βασιλείς τους αιώνε των αιώνων στην αιώνια ζωή ποιοι όμως αυτοί που τώρα δοκιμάζονται τα λιπορούνται θλίβονται απελπίζονται και πέφτουν ακόμη και τι είναι αυτό που μας χαρίζει την αιώνια ζωή ότι η πίστη μα, δια τη οποία σωθήκαμε, δεν είναι νεκρά, αλλά είναι ζωντανή γιατί έχει έργα. Γιατί εργαζόμαστε δια της πίστεως το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε η χάρη μέσα στη ζωή μα είναι τόσο πιο μεγάλη όσο πιο μεγάλη είναι η ταλαιπωρία εν Χριστώ Ιησού στη ζωή μας. Με πολύ ταλαιπωρήθηκε ο Απόστολος Παύλος, πολύ μεγαλύτερη χάρη έκανε ο Θεός στη ζωή του και δι' αυτής έσωσε πολλούς. Όσο πιο πολύ ταλαιπωρήσε, διώκεσε, θλίβεσε επειδή είσαι χριστιανός, τόσο μεγαλύτερη χάρη θα απολαμβάνεις τη ζωή σου από το Θεό αλλά και διασού θα απολαμβάνουν και το περιβάλλον σου τη χάρη του Θεού στη ζωή τους. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι μαθηματικά αδερφοί. Είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν είναι αοριστίες, δεν είναι χήμερες. Εάν μέσα στον κόσμο αυτό περνάς άνετα και αντί να τα ταλαιπωρείς, Τότε όχι μόνο δεν πλέονάζει χάρη, αλλά δεν βρίσκει και χάρη. Γιατί να βρει χάρη από το Θεό, γιατί να κάνει χάρη ο Θεό στη ζωή σου, αφού καλοπερνά. Είσαι και αφεντικό, είσαι και άνετο, κρύβει και το Χριστό, όλα καλά. Ο Απόστολο Παύλος όμω δεν θέλει έτσι του Κορινθίους Και αφού εξετέλεσε το θέλημα του Θεού, τότε και διδάξε τους Κορινθίους. Ότι πρέπει να πλεονάζει η χάρη του Θεού και πώς πλεονάζει η χάρη του Θεού, πώς φαίνεται, όταν οι άλλοι ευχαριστούν το Θεό για σένα. Πόσες φορές δεν έχουμε ευχαριστήσει το Θεό για τον Απόστολο Παύλο. Αλλά πόσο ωραίο είναι να ευχαριστούμε το Θεό για τη μητέρα μας σαν νέοι για τον πατέρα μας. Αλλά δεν μπορεί να έρθει η ευχαριστία του Θεού για κάποιους αν αυτοί οι κάποιοι δεν έχουν προηγούμενα αποδεχθεί και τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες και το σταυρό που ο Θεός δίνει στη ζωή του ανθρώπου για να τον οδηγήσει μέσα από το Σταυρό στην Ανάσταση. Έτσι λοιπόν θα καταλάβουμε, καταλαβαίνουμε τη χάρη του Θεού σε έναν άνθρωπο, την καταλαβαίνει και ο Θεός τη χάρη του Θεού σε έναν άνθρωπο, από το πόσοι ευχαριστούν το Θεό για Αυτόν. Για να ευχαριστήσεις το Θεό για Αυτόν πρέπει να έχεις ευγνωμοσύνη προς το Θεό αλλά και προς τον άνθρωπο που εργάστηκε που σου μίλησε, που σε υπηρέτησε, που σε παρηγόρησε, που σε ενίσχυσε, που σε στήριξε, αλλιώς άχριστος χριστιανός, χωρίς καρπό χριστιανός. Εάν λέει πόδες Αγίων δεν έπλυνες, σε μία γυναίκα 60 χρονοχήρα, ας μη λογίζεται η χειρία αυτής μέσα στην Εκκλησία. Είναι απόλυτη ανάγκη λέει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους τότε και ο Κύριος σε εμάς σήμερα μέσα από το λόγο του να ζούμε χριστιανικά και μάλιστα πολύ χριστιανικά και πολύ χριστιανικά σημαίνει ότι περπατάμε στο δρόμο που ο Κύριος έχει προσδιορίσει για μας δεν εκλέγουμε εμείς δρόμους να περπατάμε ούτε μονοπάτια ξεχωριστά που εμείς τα αποφασίζουμε. Αλλά ούτε και φαρδένουμε την οδόν του Κυρίου. Περπατάμε ακριβώς εισερχόμενοι πάντοτε δια της στενής πύλης και περπατούντες πάντοτε στην τεθλιμμένη οδό, τη μόνη οδό που οδηγεί στον ουρανό. Η θλίψη μας δεν προέρχεται όμως επειδή ανομούμε ή αμαρτάνομαι γιατί αυτή η θλίψη δεν έχει καρπό, αλλά η θλίψη που προέρχεται από τη σωστή χριστιανική ζωή είναι αυτή που προέρχεται όταν ομολογούμε και όταν πραγματικά είμαστε εικόνα του Χριστού και φως του Θεού. Λάμπει ο Χριστός στη ζωή μας. Αν λάμπει ο Χριστός στη ζωή μας, το βέβαιο είναι ότι ο διάβολος ορίεται, φρίτη, ξεσηκώνει τους δικούς του και επιτίθεται με κάθε τρόπο. Και εμείς τι κάνουμε. Λυπούμεθα για τις επιθέσεις που υφιστάμεθα. Λυπούμεθα για τους διωγμούς. Κατά πάντα λυπούμενοι, κατά πάντα θλιβόμενοι. Αλλά παρηγορούμεθα γιατί ο Απόστολος Πέτρος μας ομολογεί λέγοντας μην, μην στενοχωριέστε και μην θεωρείτε ότι αυτό το οποίο γίνεται το διαβάζω από μέσα αν θέλετε να το διαβάσετε και εσείς σελίδα 1076 είναι από την επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου το κεφάλαιο 4 και το 12 εδάφιο ας το δούμε αδερφοί γιατί αυτή είναι η ζωή μας ή πιο σωστά αυτή πρέπει να είναι η ζωή μας αγαπητοί μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων σε εσά προς δοκιμασία ως εάν συνέβαινε εις εσά παράδοξον τι αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού χαίρετε καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού χαίρετε ειναι και όταν η δόξα αυτή φανερωθεί χαρείτε αγαλλιόμενοι εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού είσαι μακάρι διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπάβεται επάνω σας κατά μένα αυτούς βλασφημείτε το πνεύμα της δόξης κατά δε σας δοξάζετε διότι μη μόνας μη πάσχει ως φωνές η κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος τα αλότρια, αλλά εάν και πάσχει ως χριστιανός σας μην τρέπετε αλλά ας δοξάζει το Θεό κατά τούτο διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει κρίση από το οίκου του Θεού και λοιπά. Άρα λοιπόν αδερφοί αγαπητοί να μην παραξενευόμαστε όταν μας ονειδίζουν όταν μας μισούνε όταν ακόμη μας κακοποιούνε αλλά να χαιρόμαστε, να δοξάζουμε το Θεό για το πνεύμα του Θεού και της δόξης αναπαύεται πάνω μας. Αλλά δεν σταματάει εκεί η εντολή του Θεού. Προχωράει. Εάν έχεις εχθρούς, αν ακόμη περισσότερο έχεις εχθρούς που σε μισούνε, αν ακόμη περισσότερο Έχεις εχθρούς που επειδή σε μισούνε σε κακολογούνε και αν ακόμη περισσότερο αν έχεις εχθρούς που σε μισούνε και γι' αυτό σε κακολογούνε αλλά και σε κακοποιούνε βεβαίως μόνο για το όνομα του Χριστού να μην λυπάσαι, να χαίρεσαι, να δοξάζεις αλλά να αγαπάμε τους εχθρούς μας μας λέει ο Χριστός να προσευχόμαστε για αυτούς που μας βλάπτουνε να ευλογούμε αυτούς που μας κακολογούνε και συνεχίζει γιατί αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς όταν όμως αγαπάς τους εχθρούς σου προσεύχεσαι για αυτούς τους ευλογείς τότε σου χρωστάει ο Θεός χάρη και όσο πιο πολύ θλίβεσαι, ονειδίζεσαι, κακολογείσαι, τόσο πιο πολύ η χάρις του Θεού πλεονάζει στη ζωή σου, τόσο πιο πολύ καρπό ο Θεός σου δίνει, τόσο πιο πολλές ευχαριστίες φτάνουν στον ουρανό για σένα και τελικά τόσο πιο πολύ δοξάζεται ο Θεός στον ουρανό. Άρα λοιπόν είναι απόφαση η οδός την οποία πρέπει να ακολουθήσω. Η οδός της καλοπέρασης, η φαρδιά οδός που κρύβω το Χριστό και η οδός της ομολογίας, της πίστης και του έργου του Θεού. Να περισσεύεται λέει ο Λόγος του Θεού εις το έργον του Θεού γνωρίζοντα ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος. Και συνεχίζει ο Αποστολός Παύλος στο 16 εδάφιο «Δια τούτο για όλα αυτά που περιγράψαμε, δεν αποκάμνομε, αν και γνωρίζουμε ότι ο εξωτερικός ημών άνθρωπος στείλεται μέσα σε αυτές τις ταλαιπωρίες, αλλά ακόμη γνωρίζουμε ότι ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται κάθε την ημέρα. Υπάρχει λοιπόν ο εξωτερικός άνθρωπος, το σκήνομα ημών, το οποίο φύρεται και όλο και περισσότερο από τις κακουχίες για τον Χριστό, αλλά όσο φθήρεται από τις κακουχίες για τον Χριστό το εξωτερικός, ο εξωτερικός άνθρωπος, τόσο ανανεούται, αυξάνει, οικοδομείται και ευλογείται ο εσωτερικός άνθρωπος που είναι και αιώνιος. Ο εσωτερικός άνθρωπος που είναι πραγματικά ο εαυτός μας. Γι' αυτό η προσωρινή ελαφρά θλίψη Σιμών, η προσωρινή ελαφρά θλίψη. Δηλαδή αυτά που περνάει, που πέρναγε ο Απόστολος Παύλος είναι ελαφρά θλίψη. Οι κακουχίε του, οι ραβδισμοί του, οι ξυλοδαρμοί του, οι φυλακίσει του, τα ναυάγια του, η διωγμοί του, οι προσβολές είναι προσωρινή ελαφρά θλίψης ναι. Είναι προσωρινά ελαφρά θλίψεις γιατί ο ίδιος, Γι' αυτόν, το Απόστολο Παύλο, γιατί τη συγκρίνει με την αιώνια ζωή. Κάτι είναι βαρύ όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο βαρύτερο. Κάτι όμως είναι πολύ ελαφρύ όταν υπάρχουν άλλα πολύ βαρύτερα. Η προσωρινή λοιπόν ελαφρά θλίψης λέει ο Απόστολος Παύλος την οποία νηθίσταμε με χαρά γιατί ο ίδιος ομολογεί ότι εγώ ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τα σύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τις στενοχώριες υπέρ του Χριστού. Γιατί, διότι όταν είμαι αδύνατος που η αδυναμία μου προέρχεται από τις αδυναμίες, τις ύβριες, τις ανάγκες, τους διωγμούς, τις στενοχώριες υπέρ του Χριστού Τότε εγώ είμαι δυνατός εν Χριστώ Ιησού Η προσωρινή, η προσωρινή λοιπόν ελαφρά θλίψης που προέρχεται από τους διωγμούς, από τις ύβριες, από τι αδυναμίες Εργάζεται στη ζωή μου αιώνιον βάρος δόξης όχι μόνο εργάζεται τη δόξα του Θεού στη ζωή μου αλλά αιώνιον σε όλους τους αιώνες βάρος δόξης και μάλιστα κάθε υπερβολή και εις υπερβολή όλο και πιο μεγάλο και όλο πιο ένδοξο κάθε θλίψης αυξάνει το αιώνιον βάρος δόξης που θα απολαύσω στην αιωνιότητα. Γι' αυτό χαίρομαι. Για δύο πράγματα χαίρομαι λέει ο Απόστολος Παύλος όταν ονειδίζομαι, όταν υβρίζομαι, όταν διώκομαι, όταν ταλαιπωρούμε, όταν μισούμε. Πρώτον, γιατί ο Θεός ευαρεστείτε στη ζωή μου, μου δίνει τη δύναμή του και μέσα στην αδυναμία μου είμαι δυνατός. Και δεύτερον, γιατί αυτή η ταλαιπωρία εργάζεται στη ζωή μου αιώνιον βάρος δόξης, κάθε υπερβολή και εις υπερβολή. Και αυτή την απόφαση την πήραμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, για ένα βασικό λόγο. Γιατί δεν ενατενίζομεν. Δεν περιμένουμε, δεν κοιτάμε, δεν προσέχουμε. Εις τα βλεπόμενα, τα βλεπόμενα είναι οι θλίψεις, οι ταλαιπωρίες, οι διωγμοί, οι ονειδισμοί, οι προσβολές. Ως περικαθάρματα λέει ο Απόστολος Παύλος γίναμε εμείς οι Απόστολοι μέσα στον κόσμο. Και αυτό το αποδεχόμαστε και συνεχίζουμε με τα χαράς το προκείμενο εις η μας αγώνα για ένα λόγο γιατί δεν είναι να τα βλεπόμενα αλλά που είναι οι θλίψεις, οι ταλαιπωρίες, οι διωγμοί αλλά στα μη βλεπόμενα που είναι το αιώνιον βάρος δόξης του Θεού διότι τα βλεπόμενα είναι για λίγο αλλά τα μη βλεπόμενα είναι για πάντα εις τους αιώνες των αιώνων. Αδελφοί αγαπητοί, η χριστιανική ζωή είναι θέμα απόφασης. Απόφασης. Αποφασίζω και περπατάω. Υπάρχει αυτός που ζει κατά το πνεύμα και αυτός που ζει κατά τη σάρκα. Αυτός που ζει κατά τη σάρκα έχει σαρκικά γήινα πρότυπα, γήινες επιδιώξεις, γήινες ασχολίες και γίνε φιλοδοξίες και γήινη ζωή. Και οι αποφάσεις του είναι με βάση του τι του αρέσει, τι θέλει και τι λογαριάζει ότι το συμφέρει. Αυτό ζει κατά το πνεύμα. Αυτό ζει κατά τη σάρκα. Και μπορεί και να περπατάει και κατά τη σάρκα. Αποφασίζει λοιπόν και περπατάει με αυτά τα κριτήρια. Όμως υπάρχει και αυτός που ζει κατά το πνεύμα, ζει μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι νεκρός για τον κόσμο, είναι ζωντανός για τον Χριστό, εξητάει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεσον και το τέλειον, καθώς δεν συμμορφώνεται, δεν συσχηματίζεται με τον κόστο, κόσμο, αλλά μεταμορφώνεται, Δια της ανακαινήσεως του νοός του νοώστου, ως από του πνεύματος του Αγίου Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό Πρέπει να περπατάει και κατά το πνεύμα Δηλαδή η ζωή του, οι αποφάσεις του Να είναι όχι σύμφωνα με την αρέσκειά του, με το θέλημά του Και με το, με το τι λογαριάζει αυτός και υπολογίζει Αλλά να είναι με το τι αρέσει στο Θεό Τι θέλει ο Θεός και τι ο Θεός σκοπεύει να κάνει δεν είναι εύκολο. Μάλλον είναι αδύνατον. Αλλά η Γραφή λέει τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά παρά το Θεό. Και ακόμη λέει τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό αλλά και στον πιστεύοντα. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στα 60, 70, 80 χρόνια που ο Θεός έχει προσδιορίσει να ζει ο άνθρωπος παίρνει και πρέπει να παίρνει απόφαση και μάλιστα κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή πρέπει η αποφάση του να τον οδηγούν να εισέρχεται δια τη στενής πύλης. Δεν είναι εύκολο. Το εύκολο είναι η φαρδιά πύλη. Και κάθε στιγμή πρέπει να αποφασίζει να περπατάει την τεθλιμμένη οδό, τη στενή και την τεθλιμμένη οδό, που δεν είναι εύκολο. Το εύκολο είναι η φαρδιά οδός, η ευρύχωρος οδός. Αλλά επειδή δεν βλέπει και δεν ανατενίζει στα βλεπόμενα, δεν ανατενίζει στην ευκολία της φαριάς οδού και τη δυσκολία της στενής και τεθλιμένης, αποφασίζει να περπατάει στη στενή και τεθλιμένη, διότι βλέπει, ενατενίζει στα μη βλεπόμενα που είναι τα αιώνια και τα ουράνια. Και όλα αυτά διότι εξεύρωμεν ότι αν το σκήνομά μας αυτό, η επίγειος αυτή κατοικία, το σώμα, χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικία να χειροποιεί τον νεόνιον εν τους Αυτή είναι η γνώμη μας, η γνώση μας. Αυτή είναι η αποκάλυψη που έχουμε από το Θεό. Ότι αυτό το σκήνομα είτε μέσα από τις ταλαιπωρίες της αληθινής χριστιανικής ζωής θα χαλαστεί είτε μέσα από την καλοπέραση της φαρδιά πύλη και τη ευρύ χωρί οδού, πάλι θα χαλαστεί. Η διαφορά όμω είναι μετά. Η διαφορά είναι στο ύστερα. Τώρα υπάρχει διαφορά. Άλλη ήταν η ζωή του πλούσιου και άλλου ήταν η ζωή του φτωχού του Λάζαρου. Άλλη ήταν η ζωή του Άννα και του Καϊάφα και άλλη ήταν η ζωή του Απόστολου του Παύλου και του Απόστολου του Πέτρου. Βεβαίως, πιο επιθυμητής στους οφθαλμούς, ήταν η ζωή του Άννα και του Καϊάφα μέσα στη δόξα και στις ζυκτοκραυγές των ανθρώπων και καθόλου ζηλευτεί η ζωή του Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Παύλου και όλων των Αποστόλων της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και των προφητών μέσα σε αυτή τη ζωή. Η διαφορά όμως είναι το μετά. Γιατί αυτή, αυτό το σκήνομα και μάλιστα δεν το λέει κατοικία, το λέει σκήνομα. Γιατί τι σημαίνει σκηνή, είναι προσωρινή όπως ο Αβραάμ και ο Ισαάκ. Προτίμησαν λέει να ζουν σε σκηνές γιατί προσβλέπαν στην πόλη την, την, ερχομένη όπου θα ζήσουν σε αιώνιες κατοικίε. Και, και, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει μην αγωνιάτε, μην δηλιάζετε, στον Θεό πιστεύετε και σε με πιστεύετε διότι στον ουρανό ο πατέρας μου έχει πολλές οικίε, πολλές μονές. Μονές σημαίνει μία οικία για έναν άνθρωπο. Εάν λοιπόν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστή, έχουμε εκ του Θεού οικοδομήν, οικίαν, μόνιμη, αιώνια, αχυροποίητον, δεν την έχουν φτιάξει ανθρώπινη χέρια, δεν είναι για τούτη τη ζωή, αιώνια και μάλιστα στους ουρανούς. Γιατί μέσα σε αυτό το σώμα στενάζουμε καθώς επιποθούμε εμείς οι χριστιανοί να επενδυθούμε το αιώνιο και ουράνιο κατοικητήριό μας. Εάν βεβαίως το ενδυθούμε δεν θα είμαστε γυμνοί. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ένα λάθος μεταφραστικό το εάν και στο κείμενο λέει «εάν γε» που σημαίνει «εν βεβαίως το ενδυθούμε» τότε δεν θα είμαστε γυμνοί. Γιατί? Γιατί όσο είμαστε μέσα σε αυτό το σκήνομα στενάζουμε υπό του βάρος αυτού. Είτε μέσα στο θέλημα του Θεού είτε έξω από το θέλημα του Θεού. Το σκήνομα αυτό έχει βάρος που φέρνει στεναγμό. Είτε Υγείας είτε ταλαιπωρίας μέσα στον κόσμο αυτό είτε ανεργίας όλα αυτά τα οποία τώρα μας προκαλούν ταλαιπωρίες στον ουρανό δεν θα υπάρχουν ούτε αρρώστιες ούτε ανεργίες ούτε τσακομί, ούτε όλα αυτά τίποτα αυτά έχουν, θα έχουν τελειώσει γιατί θα έχει σφουγγίσει και θα σφουγγίσει τα δάκρυά μας ο Θεός εκεί. Αυτά τα ζούμε εδώ, μέσα σε αυτό το σκήνομα, μέσα στο οποίο στενάζουμε, γιατί έτσι είναι φτιαγμένο. Για στεναγμού είναι φτιαγμένο. Και αυτό είναι δώρο Θεού. Χάρη Θεού. Γιατί αν αυτή η ζωή μα ήταν όλο χαρούμενη, κανεί δεν θα κοίταζε τον ουρανό. Αλλά μέσα από τι ταλαιπωρίε, ο εσωτερικό άνθρωπο ζητάει βοήθεια. Και επειδή είναι φτιαγμένο από τον Θεό εσωτερικό άνθρωπο, η βοήθεια που ζητάει τη ζητάει εάν ξέρει από τον Πατέρα εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου εάν δεν ξέρει από Θεούς ψεύτικους που αυτός τους δημιουργεί μέσα στο μυαλό του διότι λοιπόν όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνόματι στενάζομαι εν υπό τη βάρο αυτού αλλά ξέρουμε ότι θα το εκδηθώμεν αυτό, και θα επενδυθόμεν το αιώνιον, το ουράνιο και τότε θα καταποθεί το θνητό υπό τη ζωής καθώς είναι γεγραμμένο τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας το θνητό του το θα ενδυθεί Αθανασία το φθαρτό του το θα ενδυθεί Αθανασία και θα γίνει το γεγραμμένο κατεπόθη ο θάνατος ενίκη ώστε αυτός που μας έπλασε παντοδύναμος Θεός γι' αυτό μας έπλασε για την αιώνια ζωή, για την ταλαιπωρία στη ζωή αυτή, για να εργαζόμαστε το έργο του Θεού, για να ταλαιπωρούμεθα μέσα στο έργο του Θεού για τη δόξα του Θεού. Μας έπλασε λοιπόν για την ταλαιπωρία αλλά και για την Ανάσταση. Και εγγύηση, ασφάλεια, υπόσχεση ότι θα μας αναστήσει είναι ο αραβώνας του Πνεύματος του Αγίου το οποίο πλουσίως εκχέει τις έσκατες αυτές οι μέρες κατά το Λόγο του Θεού κατά τον γεγραμμένο αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού ότι έτσι επί τους δούλους μου και επί τα μου θέλω εκχέει το πνευμα, από του πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει τι θα πει προφητεύσει θα μιλάνε σαν να μιλάνε Λόγια Θεού δεν θα μιλάνε αυτοί αλλά θα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους το ενικόν, το κατοικών μέσα τους μέσα στο το στράκινο σκεύος στο σκήνομα αλλά και όταν θα πρέπει να απαντήσουν εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο θα τους διδάσκει είναι ιδιαίτερες μέρες οι έσχατες ημέρες και είμαστε βέβαιοι ότι ο καιρός είναι εγγύης μόνο και μόνο από το γεγονός ότι όποιον σώζει ο Χριστός και τον προσθέτει στην εκκλησία του άμεσα τον βαφτίζει με πνευμάγιο μόνο αυτό είναι βεβαιότης μέσα μας ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως αυτό δεν έχει ξαναγίνει παρά μόνο πριν δυο χιλιάδες χρόνια στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία που τότε ο Απόστολος Παύλος έλεγε Ελάβατε πνεύμα άγιο αφού, αφού επιστέψατε και εμείς αυτό λέμε πίστεψες έλαβες πνεύμα άγιο. έλα εδώ μπροστά να προσευχηθούμε και ο Χριστός θα σε βαφτίσει. Ανθρώπους που έχουν λίγες μέρες, λίγες ώρες, λίγη μικρό χρονικό διάστημα, έρχονται, γονατίζουν, προσεύχονται και ο Κύριος βαφτίζει με πνευμάγιο. Η μεγαλύτερη απόδειξη, η εγγύηση του Θεού, ο αραβώνας, η υπόσχεση του Θεού, ότι ο Θεός μας έπλασε για την αιώνια ζωή και αυτή η Εκκλησία, όχι εδώ μέσα μόνο, παγκόσμια, αυτή η Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Εσχάτων ημερών. Γι' αυτό έχουμε θάρρος καθώς εξέβρομεν ότι όσο ενδυμούμε, κατοικούμε μέσα σε αυτό το σκήνημα στην πραγματικότητα αποδημούμε από τον Κυρίου. Και γιατί αποδημούμε από τον Κυρίου διότι τώρα δεν περπατούμε δια της όψεως αλλά δια της πίστεως. Δεν βλέπουμε αλλά πιστεύοντες περπατάμε βλέπουμε όχι με την όρασή μας τη φυσική, αλλά την πνευματική όραση. Ώστε βλέποντες, όχι με τη φυσική όραση, αλλά με την πνευματική όραση, ότι έφτασε ο καιρός να ενδυθούμε το αχυροποίη των νεόνιον και ουράνιο επένδυμά μας και να κατοικήσουμε στην ουράνια αιώνια και ευλογημένη κατοικία μας, φιλοτιμούμεθα είτε ζώντες είτε φεύγοντας είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος του Κυρίου είμεθα εκείνο που φιλοτιμούμεθα εκείνο το οποίο προσπαθούμε είναι να είμαστε βάρεστοι στο Θεό και αυτή είναι όχι μόνο η αποκάλυψις του Λόγου του Θεού αλλά και η πρόταση του Λόγου του Θεού τις έσχατες αυτές οι μέρες ο αγώνας μας ο καλός είναι ένας να είμαι θα ευάρεστη εις τον Θεό και βάρεστη εις τον Θεό για να απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού τη χάρη την πλεονάσσασα στη ζωή μας είναι απαραίτητο πρώτον να έχουμε πνεύμα ταπεινού καρδιά συντετριμένου και να τρέμουμε στο λόγο του Θεού και δεύτερο, να γνωρίζουμε ότι εντό ολίγου, πάντες, είσαι σωσμένοι πρέπει να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξε, είτε αγαθών είτε κακών. Έρχεται λοιπόν στιγμή, αγαπητά μου αδέλφια, που όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και πότε είναι χρονικά το βήμα του Χριστού. Το βήμα του Χριστού πρέπει να είναι μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και σαφώς πριν την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, δηλαδή πριν το γάμο του Αρνίου, δηλαδή πριν τη χιλιατή Βασιλεία. Το πιθανότερο είναι αμέσω μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Και το περιγράφει πάρα πολύ ωραία το βήμα του Χριστού ο Κύριος μας μέσα από την παραβολή των δέκα μνών. Αυτό δηλαδή που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία των, των Φιλιππισίων «Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε τη σωτηρία σας». Γιατί ο Κύριος προσθέτει κάθε μέρα του σωζομένου στην Εκκλησία. Τι θα πει σωσμένο, σημαίνει έχει ζωή αιώνιο, έχει σωτηρία, το όνομά του έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Είναι παιδί του Θεού και έχει εξουσία να είναι παιδί του Θεού γιατί ο Θεός το έδωκε εξουσία να είναι τέκνο Θεού επειδή δέχτηκε το Χριστό. Και λέει ο Κύριος μας, κάποιος ευγενής πήγε σε χώρα μακράν για να λάβει στον εαυτό του η βασιλεία και να επιστρέψει. Δεν είναι βασιλιάς, πήγε σε χώρα μακράν να γίνει βασιλιάς και να επιστρέψει. Και φώναξε τους δούλους του και έδωκε σε αυτούς από δέκα να δέκα μνάς, μία στον καθέναν. Και τους είπε, πραγματευτείτε με αυτούς. Εργαστείτε. Και επέστρεψε. Και όταν επέστρεψε, κάλεσε. Και επέστρεψε. Και όταν επέστρεψε, κάλεσε τους δούλους. Γιατί είπαμε, επί τους δούλους μου και επί τα δούλας μου θέλω εκχέη από το πνεύματός μου και θέλω να προφητεύσει δεν είναι δηλαδή κάποιοι δούλοι όλοι είναι δούλοι όλοι πρέπει να πράττουμε τα ευάρεστα ενώπιον του Θεού όλοι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού άντρες και γυναίκες γέροντες και νέοι και παιδιά για να ταμιθεί έκαστος από αυτά τα οποία έπραξε Δια του σώματος αυτού είτε καλά είτε κακά Και όταν επέστρεψε φωνάζει στον πρώτο δούλο του Λέει τι έκανες με τη σωτηρία που σου δώσα Με τη μνά που σου δώσα Και απαντάει Κύριε η μνά σου Η δική σου η μνά δεν είναι δική μου Επίγνωση Ότι η σωτηρία δεν είναι δική μας Δώρον Θεού είναι η μνά σου κέρδισε επειδή εγώ εργάστηκα δέκα νάς και του είπε ο Κύριος έβγε δούλε αγαθέ επειδή στο ελάχιστον αυτό εστάθης πιστός έχει εξουσία επάνω δέκα πόλεων το μέγεθος λοιπόν της εξουσίας στη βασιλεία του Χριστού εξαρτάται απολύτως από το έργο σου και την καρποφορία σου. Η ανταμοιβή σου μπροστά στο βήμα του Χριστού εξαρτάται απολύτως από το πώς εργάζεσαι, το πώς αγωνίζεσαι, πρώτον νομίμω, αλλά με ζήλο και αφοσίωση και αφιέρωση, και από την καρποφορία που ο Θεός θα σου δώσει με βάση τον κόπο σου και όχι με βάση αυτά τα οποία κάνεις. Ο μισθό εκάστου είναι κατά τον κόπο του. Και αδερφοί είναι ανάγκη να αναδιοργανώσουμε τη ζωή μας. Να σταθούμε μπροστά να αναδιαπραγματευτούμε με τον Κύριο. Γιατί θα σταθούμε ταχαίως. Ο Κύριος έρχεται μπροστά στο βήμα του Χριστού. Τι θα έχουμε να του δείξουμε. Η μνά μας θα έχει άλλους δέκα μνές. Θα έχουμε καρπό. Και επειδή ο καρπός δίδεται από του Κυρίου σε αυτούς που κοπιάζουν και εργάζονται νομίμως αποδεχόμενοι απολύτως τον ονειδισμό, τη θλίψη, την ταλαιπωρία, το φόβο, τη δοκιμασία, τους πειρασμούς, το σταυρό, γνωρίζοντας ότι μέσα από αυτή τη ζωή θα πλεονάσει η χάρη του Θεού στη ζωή μας και θα δοξαστεί ο Θεός. Θα μας χαρίσει καρπό πολύ, καλό και θα μένει. Να αναδιοργανώσουμε τη ζωή μας, να σταθούμε και να πούμε τι κάνω. Όχι νομίζω ότι εργάζομαι για τον Κύριο αλλά πάω στον Χριστό και να πω Κύριε σε παρακαλώ δείξε μου την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω μη περπατάω σε άλλους δρόμους και είπαμε η οδό στην οποία το έργο σου δηλαδή και η οδό στην οποία πρέπει να περπατήσεις έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά πρώτον τα οροθέσια της κατοικίας σου που σε θέλει ο Θεός δεν πάμε να μείνουμε εκεί που καλό περνάμε Είτε αν αυτό είναι φυσική κατοικία, είτε αν αυτό είναι η πνευματική μας κατοικία που είναι η Εκκλησία του Χριστού, ο οίκος του Θεού του Ζώντος. Σε ποια Εκκλησία μας πρόσθεσε ο Θεός να είμαστε βέβαιοι ότι εδώ ερχόμαστε γιατί ο Κύριος μας έχει προσθέσει εδώ. Και δεν ερχόμαστε γιατί έτσι μας αρέσει. Αλλά ερχόμαστε γιατί ο Χριστός μας οδήγησε και μας είπε εδώ θα εργαστείτε. Και αυτή τη βεβαιότητα δεν μπορεί να την έχει κανένα σημείο λαμβάνων. Κανένας δεν μπορεί να σου πει και να σε βεβαιώσει. Μόνο ο Χριστός. Το δεύτερο είναι η αποστολή σου, το έργο σου. Ποιο είναι το έργο σου. Ποια είναι η αποστολή σου. Ο Απόστολος Παύλος ήξερε πολύ καλά το έργο μου είναι τα έθνη. Και ο Απόστολος Πέτρος ήξερε πολύ καλά το έργο μου είναι οι Εβραίοι. Και ο Ιάκωβος ήξερε πολύ καλά είμαι επιμένα στην εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Και ο Φίλιππος ήξερε πολύ καλά είμαι ευαγγελιστή. Ποιο είναι το έργο σου η αποστολή σου. Είναι η διακονία που ο Χριστός δίνει αμήν. Είναι η επιμέλεια των ψυχών που το Πνεύμα το Άγιο θέτει προς πρεσβυτέρου στην Εκκλησία. Αμήν. Είναι η υπηρεσία σου στα υλικά της Εκκλησίας αμήν, στα πνευματικά της Εκκλησίας αμήν. Και τρίτον είναι οι έκτακτες περιστάσεις και περιπτώσεις που ο Θεός φέρνει στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός θέλει να είμαστε καλοί Σαμαρίτες πάντοτε. Σε όποιους φέρνει μπροστά στα πόδια μας. Σε όποιους φέρνει δίπλα στο σπίτι μας. Σε όποιους φέρνει μέσα στην εκκλησία του καλός Σαμαρίτης. Όχι σαν τον ιερέα και σαν τον Λεβίτη. Καλός Σαμαρίτης. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε σε αυτόν που έφερε ημνά του Θεού δέκα μνάς είπε έβγε δουλεύει αγαθέ και πιστέ έχει εξουσία επάνω δέκα πόλεων. Φωνάζει το δεύτερο δούλο αυτός εργάστηκε λίγο λιγότερο, αλλά εργάστηκε. Και η μνά του κέρδισε πέντε μνάς. Θα μπορούσε και αυτός να κερδίσει δέκα μνάς. Αλλά ο Κύριος χαίρεται γιατί κέρδισε πέντε μνάς. Και του λέει το ίδιο. έβγε δουλεύει αγαθέ και πιστέ. Γίνω εξουσιαστής επάνω πέντε πόλεων. Και επαναλαμβάνω το μέγεθος της εξουσίας που ο Χριστός δίνει, η μισθαποδοσία που ο Χριστός δίνει για τη βασιλεία Του, έχει άμεση σχέση με τον κόπο σου, με το έργο σου και εκ τούτου με την καρποφορία σου. Αλλά να τώρα και ένας άλλος. Ήρθε κι άλλος λέγον, Κύριε, Κύριε, η μνά σου την οποία μου έδωσες την έχω φυλαγμένη σε ένα μαντήλι. Γιατί σε φοβόμουνα επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός. Λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπειρας. Εκείνο που έχει μέσα στην καρδιά του είναι κριτική για το Θεό. Γι' αυτό φοβάμαι όταν ακούω ανθρώπους να κρίνουν το Θεό. Δεν μ' ακούει ο Θεός, να ο Θεός, δεν κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Μα δεν είναι το ζήτημα να κάνει ο Θεός αυτό που θέλουμε. Το ζήτημα είναι να κάνουμε εμείς αυτό που θέλει ο Θεός. Έχει δικαιολογίες, έχει, έχει, επιχειρήματα. Για να καλύψει την οκνηρία του. Για να καλύψει τη χαλασμένη καρδιά του, η οποία όμως εκδηλώνεται με το στόμα του. Γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λέει δηλαδή το στόμα. Η καρδιά του δηλαδή τι φιλοξενεί. Ότι ο Θεός είναι άδικο. Ότι ο Θεός είναι αυστηρός. Ότι ο Θεός είναι σκληρός ότι ο Θεός είναι κακός εμείς όμως ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη είναι απαλός είναι τρυφερός, είναι γλυκός μας αγαπάει, πάντοτε είναι έτοιμος να μας βοηθήσει, πάντοτε είναι έτοιμος να μας ευλογήσει δεν είναι αυστηρός που να προκαλεί φόβο ούτε απαιτεί από μας λέει δηλαδή, δώσε μου ο Θεός αλλά ο Θεός λέει πάντοτε πάρε Όμω η καρδιά αυτού του το ανθρώπου είναι χαλασμένη. Έχω να κάνω με ένα Θεό που όλο μου λέει μην κάνει τούτο, μην κάνει σκίνο. Όλο νόμο μου βάζει, μην, μην λες έτσι. Από δεν τον μπορώ. Τόσο αυστηρό Θεό. Ο Θεό δεν είναι αυστηρό. Ο Θεό είναι αγάπη. Και όλε οι εντολές του είναι για να βρίσκει την ευκαιρία να μα ευλογεί. Τον αγαπά τον Χριστό, αδερφέ. Εγώ να σα πω, τον αγαπάω πάρα πολύ. Ποτέ δεν έχω αισθανθεί αυστηρότητα να έχει απάνω μου. Ποτέ δεν έχω αισθανθεί σκληρότητα να έχει απάνω μου. Πάντοτε συγχωρητικότητα έχει. Πάντοτε γλυκύτητα. Πολύ τον αγαπάω. Τι να σας πω. Δεν ξέρω αν τον αγαπάω με όλη μου την ψυχή, αλλά θέλω. Είναι τόσο καλός. Πάντα μου λέει δεν πειράζει. Που κάποια φορά είχα πάει και σας το έχω πει, κύριε, λέω πώς με και μου λέει ξέρω τη φύση σου μα όλα τα ανέχεται πάντα ανέχεται πάντα υπομένει πάντα με υποφ... μας υποφέρει ο Θεός είναι αγάπη αδερφή αυτός όμως ο άνθρωπος λέει είναι άδικος ο Θεός, σκληρός τον φοβάμαι, άγριος νόμος, νομοθεσία όλο σκληρά πράγματα λέει και ο Κύριος του λέει, από τα λόγια σου, δούλε πονηρέ, θα σε κρίνω. Από αυτά που λες. Αδερφοί, από αυτά που λέμε μας κρίνει. Όταν μας λέει ο Θεός μην κρίνετε για να μην κριθείτε, άραγε, τι θα λέει αν κρίνουμε το Θεό. Πω πω, 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 γι' αυτό δεν το μπορώ, αυτό το φοβάμαι. Και ακούω από πολλούς αδερφούς, να παραπονιόνται για το Θεό και κλείνω τα αυτιά μου δεν θέλω να τα ακούω λέω πως χάλασε η καρδιά του έτσι τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος να βλέπει τον τέλειο, τον υπέροχο στην καλοσύνη, στην αγάπη Θεό να το βλέπει σκληρό και αυστηρό. Μα πώς γίνεται αυτό. Αγαπάς τον Χριστό αδερφέ <Και> Κύριε αύξησέ μας την αγάπη σε παρακαλώ Αύξησέ μας την αγάπη Εκ του στόματός σου θα σε κρίνω πονηρέ δούλε Ήξευρε ως ότι είμαι άνθρωπος αυστηρός Λαμβάνον ό,τι δεν κατέβαλον Και θερίζων ό,τι δεν έσπηρα Σου ζήταγα, σου ζήταγα, σε έκλεβα, σου Μας κλέβει αδελφοί ο Θεός Όλα δεν μας τα δίνει Γιατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργύριό μου σε, στην τράπεζα ώστε και εγώ να έρθω τουλάχιστον να συνάξω από αυτό τον τόκο Γιατί δηλαδή δεν ήσουν ήσυχο και φρόνιμος μέσα στην εκκλησία Ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι που τα έχουν με το Θεό ή με τους αδελφούς το πρώτο πράγμα που λένε δεν έρχομαι εκκλησία Δεν έχω όρεξη να πάω σήμερα εκκλησία Όλο τα ίδια ακούω Αδελφοί, όλα τα ίδια θα ακούμε. Έτσι έλεγε και ο λαός Ισραήλ. Πάλι μάνα, 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 όλο μάνα, μάνα, μάνα. Να μην φάμε και λίγο ψαράκι, να μην φάμε και κανένα χέλι από το ποτάμι, να μην φάμε και κανένα κρεμμύδι και κανένα σκόρδο. Εμείς όλο μάνα, όλο το Λόγο του Θεού. Και όλο νερό από την πέτρα, όλο το Πνεύμα το Άγιο. Δεν κάνετε τίποτα άλλο στην εκκλησία σας. Δεν κάνετε κανένα σκετσάκι, δεν βάζετε καμιά χοροδία, δεν βάζετε καμιά ε, τέτοια ορχήστρα μέσα έτσι να μαζευτούν άνθρωποι. Τίποτα δεν κάνετε. Τίποτα δεν κάνουμε. Μόνο στη δίδαχη των Αποστόλων, μόνο στη κλάση του Άρτου, μόνο στην κοινωνία μεταλλήλων, μόνο στις προσευχές. Όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού, δεν μας απασχολούν. Δεν τα θέλουμε. Εμείς θέλουμε την αγάπη του Θεού. Αμήν αδερφοί. Και να μετανοούμε και να συγχωρούμε αλλήλους. Και να ζητάμε και συγγνώμη. Εγώ μια φορά ακόμη θέλω να σας πω και το εννοώ. Ζητάω συγγνώμη από όλους σας. Αν έχω κάνει κάτι που έχω γιατί είμαι άνθρωπος. Που έχω λυπήσει, έχω προσβάλει, έχω στενοχωρήσει. Ε, Ό,τι συγχωρέστε με αδερφοί. Άνθρωποι είμαστε αλλά και εγώ θέλω να συγχωρώ. Εύκολα και γρήγορα. Ξέρετε γιατί. Γιατί θέλω να πάμε στον ουρανό όλοι. Και ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Εγώ δεν θέλω κανένα άλλο σημείο. Ούτε για τα κακά, ούτε για τους καιρούς τους κακούς, τίποτα. Με φτάνει αυτό το σημείο. Ότι ο Κύριος βαφτίζει με πνεύμα Άγιο πάσαν σάρκα. Μόνο και μόνο γι' αυτό λέω Κύριε ετοίμασέ με ετοίμασέ με να είμαι έτοιμος για τον ουρανό. Δεν ξέρουμε αν αυτός έχασε την αιώνια ζωή ή εισήλθε ως διαπυρός γιατί πήγε χωρίς καρπό, χωρίς έργο και λέει γραφεία αν κάποιος οικοδομεί με χρυσάφι, με ασίμι, με πολύτιμους λίθους θα έρθει η εισηλθε ως διαπυρος γιατι πηγε χωρις καρπο χωρις εργο και λεει γραφη αν καποιος οικοδομει με χρυσαφι με ασημι με πολυτιμους λιθους θα ερθει η φωτια να δοκιμάσει το έργο του και αν αυτό δεν κατακαεί θα μείνει και θα πάρει μισθό πολύ. Αν κάποιος όμως οικοδομεί με καλάμια, με χόρτα, με ξύλα θα έρθει φωτιά και θα δοκιμαστεί το έργο του και το έργο του θα κατακαεί πλην αυτός θα εισέλθει ως διαπυρός. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτός ο μόνος που ήρθε χωρίς καρπό καθόλου θα σωθεί ως διαπυρός. Ήρθε να είμαστε σαν τον πρώτο αδερφή. Αμήν. Ας το ευχηθούμε ένα ένας τον άλλον. Κύριε, κάνε μας σαν τον πρώτο, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία για να απολαύσουμε εκεί στον ουρανό, εκεί στο βήμα του Χριστού, να ακούσουμε από τον Κύριό μας «Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Αμήν, Αλληλούια Χριστέ μου.